Μία νέα υπηρεσία που αφορά την παράδοση φαρμάκων σε ασθενείς, ηλικιωμένους αλλά και σε όλους τους πολίτες, αναμένεται να εγκαινιαστεί από τα ελληνικά ταχυδρομεία, αρχικά στην Αττική και στη συνέχεια και σε άλλες πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΕΛΤΑ, Κωστή Μελαχρινό, από το τέλος Ιανουαρίου οι πολίτες θα μπορούν να παραδίδουν στον ταχυδρόμο τη φαρμακευτική συνταγή τους και εκείνος με τη σειρά του θα παραλαμβάνει τα φάρμακα από το φαρμακείο, θα τα μεταφέρει στον πολίτη και τέλος θα εισπράττει τα χρήματα με αντικαταβολή. Το κόστος της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα κοστίζει 3 ευρώ, ενώ για την υλοποίηση της ιδέας αναμένεται να συσταθεί ειδικό τηλεφωνικό κέντρο. Επόμενος στόχος των ΕΛΤΑ είναι να παραδίδονται στους πολίτες ακόμη και ρούχα από το καθαριστήριο ή και ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Επιπρόσθετα, από τον Φεβρουάριο θα εκδίδονται στα ταχυδρομικά καταστήματα προπληρωμένες κάρτες, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να πραγματοποιούν ασφαλείς αγορές στο διαδίκτυο. Για να καταστεί αυτό δυνατό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεταβούν στο ταχυδρομείο και να υποβάλουν σχετική αίτηση, προπληρώνοντας το ποσό που επιθυμούν. Όταν το ποσό αυτό τελειώσει, ο πολίτης θα πρέπει είτε να ανανεώσει το ποσό, είτε να προβεί στη διακοπή της κάρτας. Σημειώνεται πως μετά από αίτημα πελατών έχει ήδη ξεκινήσει δοκιμαστικά η συσκευασία και αποστολή προϊόντων με αντικαταβολή από μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ παράλληλα συμφωνία υπάρχει και με την Τρενοσέ, η οποία εκτελεί δρομολόγια από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη για τη μεταφορά αντικειμένων του ταχυδρομείου.